Δημοκρατίας που επιλεκτικά θεωρεί ότι είναι πολιτικές εκλογές ή είναι αυτοδιοικητικές και τα δύο ανάλογα στην περίπτωση. Εμείς από την αρχή ξεκαθαρίσαμε το εξής. Πρώτον, οι εκλογές αυτοδιοικητικές είναι βαθιά πολιτικές. Λόγω της πολιτικής συγκυρίας, το δίπολο πάνω στο οποίο θα γίνει σύγκρουση είναι μνημόνιο-αντιμνημόνιο, άρα είναι καθαρά πολιτικές εκλογές για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση. Ευθέως. Και τους δήμους παντού. Δηλαδή, αν δεν πάρετε τους τρεις κεντρικούς δήμους, Αθήνα, Πειραιά, και έχετε κερδίσει τις ευρωεκλογές, θα έχετε χάσει. Εμένα μου αρέσει αυτή η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαι πολύ υπέρ. Μισό λεπτό. Φαντάζομαι, κύριε Βουλευτή. Μισό λεπτό. Αυτό ισχύει προφανώς στους μεγάλους δήμους και στις περιφέρειες. Γι' αυτό το λέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και το σύνολο της αριστεράς, έχει μια πολύ βαθιά αυτοδιοικητική παράδοση, η οποία λέει ότι τοπικές κινήσεις αποφασίζουν τα πάντα κλπ. Ναι, δεν το πολιτικοποιήσω όμως έτσι το μήνυμα. Όχι, όχι, αυτό δεν γίνεται. Αυτό λέω. Σήμερα, αυτό ισχύει για όλους τους δήμους εκτός των κεντρικών. Το κεντρικό πολιτικό θέμα, το οποίο είναι η πολιτικοποίηση των αυτοδιοικητικών εκλογών, επιλέχθηκε να γίνει για τις περιφέρειες και τους μεγάλους δήμους. Εκεί οι αποφάσεις είναι κεντρικές του κόμματος, το είπε ευθέως από την αρχή. Και εκεί προφανώς κατεβάζει ή στελέχη που εκφράζουν αυτή την πολιτικοποίηση των εκλογών ή πρόσωπα τα οποία εκφράζουν το ευρύτερο αντιμνημονιακό μπλοκ. Δηλαδή αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τους μεγάλους δήμους, είναι πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ ή όχι? Τι εννοείται? Προφανώς επιδιώκει να κερδίσει τους μεγάλους δήμους. Όλοι οι δήμοι θα κερδίσουν, αλλά ένας θα κερδίσει. Αν χάσει, προφανώς δεν επιβραβεύεται η στρατηγική του. Είναι αυτονόητο. Νομίζω ότι ο κ. Σαββάκης τα είπε όλα. Από τη στιγμή που το πολιτικοποιείται σε αυτό το επίπεδο, προφανώς το που λέει ο κ. Αγενέρης είναι. Κοιτάξτε. Προφανώς πολιτικοποιούμε με στόχο να κερδίσουμε. Δεν πολιτικοποιείς με στόχο να μην κερδίσεις, προφανώς. Πολιτικοποιείς, δίνεις ένα ισχυρό μήνυμα, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσεις. Μετά δεν στεναχωριέστε το βράδυ, στην ανάλυση. Μην ανησυχείτε γι' αυτό. Λέω, όχι, δεν θα στεναχωριέστε που θα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έχουν κάλυπτον ευρωεκλογών, κύριε Βορύδη. Και θα βγάζουμε πολιτικά συμπεράσματα. Και εσείς δεν θα ακουμπήσετε όμως τις δημοτικές, αν θα έχετε χάσει τις ευρωεκλογές. Με συγχωρείτε. Προηγούνται δημοτικές πάντως. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εμείς λέμε ότι έχουν αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Εμείς λέμε ότι έχουν αυτοδιοικητικά χαρακτηριστικά. Με πολιτικό μήνυμα βεβαίως. Υπάρχουν αυτοδιοικητικά κράτη, αλλά δεν έχουν. Πάμε στον κύριο Σαχινίδη, γιατί δεν έχουμε χρόνο, κύριε, μέχρι να πάμε στο διάλειμμα, κύριε Σαχινίδη.